Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκδήλωση συνέντευξη τύπου που διοργανώνει η Ελληνική Πρωτοβουλία στο TTTIP ΣΕΤΑ TISA. Επειδή βλέπω αρκετούς που είναι και νέοι στην ηλικία, αλλά και νέους φίλους που συμμετέχουν, θεωρώ χρήσιμο, απαραίτητο, να πούμε δύο λόγια για το τι είναι αυτή η ελληνική πρωτοβουλία στο TTTIP ΣΕΤΑ TISA. Είναι ένα άτυπο δίκτυο συνεργασίας, χωρίς νομική μορφή, χωρίς καταστατικό και αφημί. Είναι ένα δίκτυο πολιτικών, ένα δίκτυο πολιτών, αλλά και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Στην ελληνική πρωτοβουλία συμμετέχουν μέλη και φίλοι περιβαλλοντικών οικολογικών συλλόγων, καταναλωτικών και συνεταιριστικών οργανώσεων, πολιτικών Ινστιτούτων, βιοκαλλιεργητών, κινημάτων για την ελεύθερη διακίνηση των σπόρων και τη διατροφική ασφάλεια, πρωτοβουλειών συνεργασίας για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και το δίκαιο εμπόριο, κινήσεις πολιτών για τα δημοκρατικά, εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Αυτοί οι κοινωνικοί φορείς, 60 περίπου τον αριθμό, καθώς και πολίτες που συμμετέχουν ως φυσικά πρόσωπα, συντονίζονται ανάλογα με τα θέματα και την επικαιρότητα για κοινές δημόσιες δράσεις, όπως έχει γίνει πρόσφατα το 2016, έχουν γίνει 3 δημόσιες δράσεις, το 2015 2 και το 2014 1. Οι δράσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο στην Αθήνα, επεκτείνονται στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτη, στη Λάρισα και στην Κέρκυρα. Κάθε φορέας που συμμετέχει σε αυτό το δίκτυο βεβαίως έχει παράλληλα το δικαίωμα να αναπτύσσει τις δικές του δράσεις και να αναπτύσσει αυτόνομες πρωτοβουλίες. Η Ελληνική Πρωτοβουλία δημιουργήθηκε το 2014 και έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της στις 10 Οκτωβρίου του 2014, που ήταν η μέρα παγκόσμιας δράσης ενάντια στην TTTIP. Από το 2014 συνεργαζόμαστε, ανταλλάσσουμε πληροφορίες, επεξεργαζόμαστε θέσεις, συνυπογράφουμε κείμενα με αντίστοιχες οργανώσεις και κινήματα στην Ευρώπη. Ενημερωτικά, χθες, 28 Οκτωβρίου 2016, κατετέθηκε επιστολή... Νοεμβρίου, ναι. Τι είπα? Οκτωβρίου. Ωραία. 28 λοιπόν Νοεμβρίου, κατετέθηκε επιστολή σε όλους τους ευρωβουλευτές από 455 ευρωπαϊκές και κοινωνικές και καναδικές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών που λένε όχι στη ΣΕΤΑ. Μεταξύ αυτών των φορέων ήταν και η ελληνική πρωτοβουλία στο TTTIP Greece. Από το 2014 μέχρι και σήμερα, στο blog που έχουμε κάνει περισσότερες από 300 αναρτήσεις με θέματα που αφορούν τις εμπορικές ληστρικές συμφωνίες. Επίσης, η Ελληνική Πρωτοβουλία συμμετέχει στην Ειδική Επιτροπή της Βουλής για τις Διατλαντικές Συμφωνίες και έχει καταθέσει σχετικά υπομνήματα με τις θέσεις της. Στη σημερινή εκδήλωση, συνέντευξη τύπου, έχουμε καλώσει αξιόλογους ομιλητές με επιστημονικά, κινηματικά, αλλά και γεωγραφικά κριτήρια για να παρουσιάσουν 4 θέματα που αφορούν γενικότερα τις συμφωνίες και ειδικότερα τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, η λεγόμενη ΣΕΤΑ.